κοντά μας σήμερα, εδώ ζωντανά στο ραδιοθάλαμο του Aegean Voice και στην εκπομπή Εκατέρωθεν. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά, γιατί θα πρέπει να τα λέμε αυτά, σπανίζουν τέτοιες περιπτώσεις, να είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και της ΠΟΕΣΕ, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, που επισκέπτεται την Νάξο προσκεκλημένος από το Σύλλογο Μαζικής Εστίασης, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φιλοξενία. Κύριε Καβαθά, σας καλωσορίζουμε και εμείς με τη σειρά μας και σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να καλημερίσω και εσάς και τους ακροατές σας. Και βέβαια κοντά μας είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου Μαζικής Εστίασης, της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, Φιλοξενία, ο κύριος Γιάννης Μαγκιώρος, και ο γραμματέας, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Κύριε, καλωσορίζω και εσάς. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Κύριε Καβαθά, χτες είχε προγραμματιστεί και διεξήχθη μία ενημερωτική εκδήλωση, στην οποία είσαστε κεντρικός ομιλητής, έτσι ώστε οι επαγγελματίες ενός νησιού, του μεγαλύτερου νησιού των Κυκλάδων, να μπορέσουν να ενημερωθούν για ζητήματα πολύ σημαντικά για εκείνους, όπως είναι το φορολογικό, όπως είναι οι διάφορες νομολογίες που έρχονται, αλλάζουν πολύ γρήγορα, αλλά και για πρακτικά ζητήματα. Πώς είδατε αυτή την εκδήλωση, τη θεωρείτε επιτυχημένη? Νομίζω ότι η προσπάθεια του Συλλόγου της Μαζικής Εστίασης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων φάνηκε ότι είχε γίνει μια ουσιαστική προεργασία και δουλειά. Η παρουσία 200 και πλέον επαγγελματιών στο χώρο δείχνει ότι το τοπικό σωματείο έχει κάνει δουλειά. Και βέβαια είναι μια ευκαιρία να συγχαρώ και δημόσια τόσο τον πρόεδρο όσο και τον Γενικό Γραμματέα και ιδιαίτερα τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, όχι τόσο με την ιδιαίτερα του μέλους της διοίκησης τοπικού σωματείου, αλλά ως μέλος της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Βέβαια, γιατί είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και την πορεία του βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, γιατί με τον Γιάννη έχουμε μια κοινή πορεία περισσότερα από 20 χρόνια. Mm-hmm. Και πρέπει να πω και να το πω και δημόσια, το έχω πει πολλές φορές, ότι το τοπικό σύλλογος μαζικής εστίασης είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους συλλόγους της χώρας, άλλους 150 περίπου συλλόγους. Η αλήθεια είναι ότι αντέχει, και το λέω γιατί πολλές φορές, και θέλω να μου το πείτε αυτό, γιατί συμβαίνει. Ενώ οι επαγγελματίες έχουν τόσα προβλήματα, βλέπουμε να μην είναι κοντά στα σωματεία τους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν έχουν το χρόνο, δεν έχουν συνειδητοποιήσει το όφελος που μπορεί να έχουν από αυτή την προσέγγιση, την ενημέρωση που μπορεί να έχουν, την υπεύθυνη? Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση ο επαγγελματίας ή ο έμπειρος βιοτέχνης, μια και έχω και την ιδιότητα του πρόεδρου της Συνομοσπονδίας, έχει ως πρωταρχικό μέλημά του τη λειτουργία της επιχείρησής του. Και επειδή αναφέρομαι σε ιδιαίτερα μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κρατάει και συγκεκριμένο πόστο στη δουλειά του. Δηλαδή είναι και ο ίδιος εργαζόμενος στη δουλειά του. Είναι και δύσκολο να ασχοληθεί πολλές μετά. Πολλές φορές είναι και ο μοναδικός εργαζόμενος. Είναι και αυτό που ασχολούμαι πολλές φορές. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση η μαζικότητα του συνδικαλιστικού κινήματος βασίζεται ουσιαστικά στη δουλειά που κάνουν τα πρωτοβάθμια σωματεία. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα, γι' αυτό είπα, έχουμε ένα παράδειγμα προς μίμηση. Τα τοπικά σωματεία, τα πρωτοβάθμια, είναι η δύναμη και της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας. Γιατί στο συνδικαλιστικό κίνημα των επαγγελματοβιοτεχνών και των εμπόρων, είτε το δευτεροβάθμιο είτε το τριτοβάθμιο δεν έχει μέλη του φυσικά πρόσωπα. Φυσικά πρόσωπα έχει μόνο το πρωτοβάθμιο. Mm-hmm. Άρα το άλλο έχει ενός και συλλόγους. Το δευτεροβάθμιο έχει πρωτοβάθμιες ενώσεις, ναι, μέλη του, και το τριτοβάθμιο έχει ομοσπονδίες, οι οποίες είναι μέλη του τριτοβάθμιου. Mm-hmm. Άρα με κόσμο σχέση έχει το πρωτοβάθμιο. Και βέβαια και είναι και μια πολιτική που εγώ ασκώ τα χρόνια που έχω τη τιμή να είμαι στην προεδρία της Ομοσπονδίας, ότι προσπαθώ ένα μεγάλο χρόνο της πορείας μου μέσα στη χρονιά να είναι επαφή με τις οργανώσεις, δηλαδή με τον κόσμο. Mm-hmm. Πρέπει να κατέβει η ΓΕΣΕΒΕ και στο πρωτοβάθμιο επίπεδο για να έχεις να φουγκραστείς τα προβλήματα, να δεις και τις ιδιαιτερότητες, να κάνεις και την αυτοκριτική, να αλλάξουμε και εμείς νοοτροπία. Δεν είναι όλα όπως τα φαντάζεται ο καθένας μας. Στην Ελλάδα έχουμε πολλές επιχειρήσεις, λένε κάποιοι. Εγώ απαντάω, δεν έχουμε πολλές επιχειρήσεις, έχουμε μικρές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας στο επίπεδο επιχειρηματικότητας δεν είναι ο αριθμός, είναι το μέγεθος. Άρα πρέπει να βρούμε
για να είμαστε ανταγωνιστικοί, για να μπορούμε να παραμείνουμε, για να παραμείνουμε να είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα. Έχουμε το 87% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Περίπου 1.800.000 συμπολίτες μας δουλεύουν σε επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΕΣΕΒΕ, για να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί, γιατί αυτή είναι η δομή της επιχειρηματικότητας και στην Ευρώπη. Είναι λίγο να βελτιώσουμε το μέγεθος και να φύγουμε από την αυτοαπασχόληση και να πάμε σε... Ανάπτυξη, λοιπόν, λέτε. Ναι, και συνενώσεις επιχειρήσεων, συστάδες επιχειρήσεων. Εμείς ως ΓΕΣΕΒΕ τα τελευταία χρόνια έχουμε... Αυτή είναι μια πολιτική που κάποιοι καταγγέλνουν ότι είναι μια πολιτική που έτσι κι αλλιώς έρχεται είτε από την Ευρώπη είτε από οπουδήποτε αλλού, και ότι ακριβώς πάει να πατάξει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άρα εσείς όμως είστε υπέρ αυτής. Όχι, δεν είναι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Α, δεν κατάλαβα εγώ καλά. Ναι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, να μην γίνουν συνενώσεις. Να λέτε. Γίνουν συνενώσεις επιχειρήσεων. Αυτό είπατε, μικρών. Ναι. Ναι, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακος και να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι, ναι, και να δίνουμε μια να αξία. Να είναι πιο δυναμικές, πιο δυνατές. Δηλαδή, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Στο νησί, εδώ ή σε άλλα νησιά των Μικρών Κυκλάδων, έχουμε ηλεκτρολόγους. Που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτοαπασχόληση. Οι συνάδελφοι αυτοί δεν μπορούν να πάρουν ένα έργο γιατί δεν έχουν τις δυνατότητες να το πάρουν λόγω του μεγέθους. Είναι ένας επαγγελματίας και μπορεί να έχει και ένα-δύο βοηθούς εκτάκτους. Εκτάκτους, ναι. Λοιπόν, εάν συνενωθούν 5 ηλεκτρολόγοι και κάνουν μία μικρή επιχείρηση, μαζεύουμε εξοπλισμό από 5. Μεταφορικά μέσα 5. Ξαφνικά μπορούμε να πάρουμε μία δουλειά η οποία μεγαλύτερου μεγέθους να ανακαίνει, ας πούμε, ένας ξενοδοχείου ή την κατασκευή ενός ξενοδοχείου που ένας μόνος του μπορεί να μην την μπορεί να την πάρει. Ναι. Και έρχεται κάποια μεγαλύτερη εταιρεία και έρχεται και παίρνει τη δουλειά. Άρα, στα σε εμάς εναπόκειται να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις για να αλλάξουμε κουλτούρα, γιατί είναι θέμα κουλτούρας του λαού, έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, όλοι έχουμε μάθει, έλα να φάμε, να πιούμε, έτσι, αλλά δουλειά να κάνω μόνος μου. Έτσι, δεν είναι εύκολη συνεργασία. Αλλά μην ξεχνάμε, η ΕΣΕΒΕ γιορτάζει τα 100 της χρόνια από την ίδια. Το ίδιο θα λέγατε και για καφέ. Θα έλεγα το καφέ για κοινές προμήθειες. Θα μπορούσαν τα καφέ, παραδείγματος χάρη. Ναι. Εδώ βλέπω στην παραλία υπάρχουν δεκάδες καταστημάτων. Ναι. Όλα αυτά έχουν μία αποθήκη. Έτσι. Άρα ο καθένας, αν δεν έχει, νοικιάζει και μία αποθήκη. Αν δεν ιδιοκτήτη το κτίριο, ναι, θα μπορούσαν να αγοράσουν, να νοικιάσουν μία μεγάλη αποθήκη να τη μοιράζονται. Και να τη μοιράζουν, να κάνουν κοινές προμήθειες. Οπότε να έχουν και έκπτωση. Βέβαια, μεγαλύτερη. Κάναμε, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Κάναμε ένα κλάστερ στο επίπεδο των κρασιών της Αθήνας, το Wine of Athens. Αφορούσε τα ηνοπία της Αττικής. Κάναμε δημόσια προκήρυξη, ήρθαν 25 ηνοπία. Ξέρετε, καχύποπτα, τι είναι αυτό και θα μας κάνουν και θέλουν να μας ενώσουν και να αυτό και θα κάνω κουμάντο ο καθένας, το πώς το βάζει το μυαλό του. Ναι. Από τους 25 μπήκανε σε αυτή την προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα κλάστερ για το κρασί. 5 ηνοπία. 1,5 χρόνο μετά μας κατήγγυλαν οι 20 που δεν μπήκαν, γιατί δεν μπήκαν. Έτσι, γιατί ήταν επιτυχημένο το εγχείρημα. Ακριβώς. Ναι. Διότι κάνανε κοινές προθετικές ενέργειες, παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις, κοινή στρατηγική διαφήμισης. Προχωράνε τώρα στην πορεία να δημιουργήσουν ένα τυπικό, γιατί ήταν άπτυπη η μορφή του κλάστερ, να γίνει τυπικό. Άρα να έχει μια νομική οντότητα, άρα να έχουμε κοινές προμήθειες. Αντί να παραγγέλνει, παραδείγματος χάρη, μπουκάλια για να εμφιαλώσει κρασί 10.000, παραγγέλνει 50.000. Αντιλαμβάνεσαι ότι η τιμή είναι πολύ καλύτερη. Βέβαια. Ακόμα και στην ετικέτα μπορούν να προχωρήσουν σε. Αυτό, λοιπόν, για να το καταλάβουν κυρίως οι επαγγελματίες. Δεν ξέρω κατά πόσον, εκτός από τους κλάδους που βεβαίως είπατε, είτε τους οικοδομικούς είτε τους βιοτεχνικούς, που ναι, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει, ενώ και σε μικρές κοινωνίες όπως είναι τα νησιά. Τώρα θεωρώ ακόμη πρόημο το γεγονός να γίνει αυτή η σύμπραξη σε άλλα επαγγέλματα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, επειδή εγώ είμαι μαχόμενος. Εννοώ βάσει του σκεπτικού, όπως λέτε, και της κουλτούρας που υπάρχει, έτσι. Είναι εύκολο. Ναι. Εγώ θα σας πω ότι είμαι μαχόμενος. Και ήθελα να ρωτήσω για να το απαντήσετε μαζί. Αυτή η σύμπραξη, λοιπόν, που έγινε στις βιοτεχνίες ή βιομηχανίες κρασιών, ήταν καθαρά και μόνο για αυτούς τους πρακτικούς αλλά ωφέλιμους φυσικά λόγους, ή είχε και μία σύμπραξη όσον αφορά το συνεταιριλίκι που λέμε? Όχι, καμία. Σε αυτή τη φάση δεν ήταν συνεταιρισμός. Μάλιστα. Ήτανε ανεξάρτητες οντότητες, τα πέντε ηνοπία,
αλλά απλά κάνουν κοινέ προσπάθειε. Είτε στην προώθηση, ναι, προθετικέ. Ναι. Αντί να πάμε ο καθένα μόνο σε, ναι, μία έκθεση, πάμε και οι πέντε, πληρώνουμε ένα περίπτερο. Το κόστο από τα 10, ναι, χιλιάρικα έχει πέσει στα, mm-hmm, στα 2 χιλιάρικα. Mm-hmm. Κάνουμε ένα κοινό ταξίδι και εκεί μοιραζόμαστε τα κόστη. Ναι. Στι μεταφορέ μοιραζόμαστε τα κόστη. Αυτό το είπατε στην ενημερωτική εκδήλωση. Όχι, δεν το πάμε στην ενημερωτική, γιατί είχαμε και άλλα θέματα να το συζητήσουμε. Χρειάζεται να ήθελα να δω τι ανταπόκριση έχει, καταλάβατε, γι' αυτό σα ρωτώ. Προσέξτε, προσέξτε, ναι, να σα πω κάτι. Εγώ είμαι μαχόμενο επαγγελματία. Ζω από την επιχείρησή μου. Εγώ δραστηριοποιούμαι στον χώρο τη εστίαση. Εδώ και 29, ναι, ναι, χρόνια, τα τελευταία 15 αποκλειστικά στον χώρο του catering. Έχω περάσει αυτό το στάδιο τη συνένωση επιχειρήσεων. Mm-hmm. Συνεργαζόμουν με έναν συνάδελφο που είχε αντίστοιχη μονάδα catering και άρχισε να γίνει, να δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνη. Σιγά σιγά αυτή την καλλιεργήσαμε λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Σήμερα έχουμε συνένωση δύο επιχειρήσεων σε μία επιχείρηση. Διπλασιάσαμε τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών. Μειώσαμε τα κόστη από δύο εργαστήρια, ένα εργαστήριο, από δύο αποθήκες, μία αποθήκη εξοπλισμού. Εκεί που υπήρχαν δύο φορτηγά στον καθένα, ξαφνικά μεταφορικά βρεθήκαμε με τέσσερα φορτηγά. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά και ενώσαμε και δύο πελατολόγια. Εγώ ήμουν καλός στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο συνάδελφος ήταν καλός στα εταιρικά. Είναι σε οπότε ήρθε και εισήλθατε και οι δύο. Και γέμισε, ναι, η χρονιά. Σε μεγαλύτερο... Εκεί που εγώ το καλοκαίρι είχα περισσότερη δουλειά, το χειμώνα ήταν λιγότερη η δικιά μου δουλειά, εκείνος είχε περισσότερη δουλειά το χειμώνα και δεν είχε το καλοκαίρι. Ναι. Τώρα δουλεύουμε όλο το χρόνο. Μάλιστα. Άρα μειώνεις το κόστος και δημιουργείς και δυνατότητες οικονομίας στην επιχείρηση. Γιατί αλλιώς είναι να έχεις εξοπλισμό, έχοντας εγώ εξοπλισμό για χίλια άτομα και χίλια ο συνάδελφος. Σήμερα έχουμε για 2.000, γιατί εγώ σήμερα αν θέλω να κάνω τρεις εκδηλώσεις που είναι 1.500 άτομα, τις 500 καρέκλες και τα τραπέζια πρέπει να τα νοικιάσω. Βέβαια. Σήμερα δεν νοικιάζω. Βέβαια, γιατί υπάρχει έχει ενωθεί, όπως είπαμε. Να δώσω όμως το λόγο και στον πρόεδρο του Συλλόγου Μαζικής Εστίασης, Φιλοξενία. Κύριε Γιάννη Μαγκιόρε, ήθελα να ρωτήσω κάτι τέτοιο το οποίο βεβαίως ακούγεται πάρα πολύ σωστό. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε νησιά των Κυκλάδων και δει στην Άξο? Βεβαίως, γιατί όχι. Το μόνο που θα χρειαζόταν, θεωρούμε, είναι η εκπαίδευση στην κουλτούρα ενός λαού, mm-hmm, στην τοπική κοινωνία, mm-hmm, για διαφόρους λόγους. Αλλά σίγουρα θα ήταν πολύ υπέρ των επαγγελματιών και του κλάδου, όπως ακούσατε, όπως είπε και πριν, ναι, ο κύριος Καβαθάς. Έτσι όπως τίθεται το ζήτημα, ναι. Είναι αυτονόητο. Ναι. Θέλω να πω, εδώ είναι τα μεγέθη τέτοια που ευνοούν σε τέτοιες ενώσεις. Σαφώς. Θεωρώ ότι σε οποιοδήποτε επίπεδο μεγέθους, οποιαδήποτε ένωση, παρέχει την ισχύ. Εξού και το ισχύ είναι τη ενώση. Ναι. Επομένως, έτσι θα μπορούσαμε να αιτηθούμε και τις εκπτώσεις που ακούσατε πιο, mm-hmm, πριν, αλλά και γενικότερα να είναι η ένωση πιο δυνατή και πιο καθοριστική στις εξελίξεις ενδεχομένως. Mm-hmm. Αυτό στη συνέχεια υπάρχει όμως περίπτωση, ειδικά σε μικρές κοινωνίες, να δημιουργήσει αυτό που θα λέγαμε έτσι, σε άλλα επίπεδα βέβαια, αλλά δεν έχω άλλη λέξη πρόχειρη, μονοπωλιακού επίπεδου καταστάσεις. Δηλαδή, θέλω να πάω σε ένα καφέ να πιω καφέ και τελικά αυτό το καφέ είναι μαζί με άλλα πέντε καφέ, στην ουσία συνεργάζονται. Ναι, είναι ναι, αυτό θέλω να το εξηγήσει για να το καταλάβει ο κόσμος, οι επαγγελματίες. Ναι, σε μονοπωλιακό επίπεδο δεν θα το έλεγα, ίσως σε ολιγοπωλιακό και πάλι δύσκολα. Εντάξει. Να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, θεωρώ. Θα ήταν δύσκολο και γιατί ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλος, επομένως δεν μπορούσαν όλες να μπουν κάτω από την ίδια ομπρέλα. Mm-hmm. Επομένως ενδεχομένως να υπήρχαν κάποιες, ας πούμε, συντεχνιακές ομάδες, ναι, αυτό, σε μεγαλύτερο επίπεδο. Και πάλι θα μπορούσαμε να τις λογίσουμε όμως σαν μεγαλύτερες οντότητες επιχειρησιακές και επιχειρηματικές. Mm-hmm. Σηκώνει, λέτε, ένα νησί αυτού του τύπου? Προσωπικά θεωρώ πως ναι, mm-hmm, σίγουρα. Mm-hmm. Είναι θέμα συνεννόησης. Έχει γίνει, γνωρίζετε αν έχει γίνει σε άλλα νησιά κάτι τέτοιο των Κυκλάδων? Δεν γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ακούσει. Mm-hmm. Δεν το έχω ακούσει. Mm-hmm. Ούτε καν σε πιο ανεπτυγμένα όπως η Μύκονος, ναι, τουριστικά, ας πούμε. Δεν ναι, το έχω, όντως, ακούσει. Στη Μύκονο πήγε το μυαλό μου, μήπως και έχει γίνει κάτι τέτοιο. Λέτε λοιπόν ότι θα μπορούσε. Σίγουρα. Μάλιστα. Να πάω και στον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο και να ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλε, εσάς
Ποιος ήταν ο κύριος προβληματισμός χθες από τους επαγγελματίες που χαίρομαι πολύ που άκουσα τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ να λέει ότι ήταν περί τους 200. Θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικός αριθμός. Ναι, πριν πάω σε αυτό. Παρακαλώ, αν θέλετε κάτι άλλο. Να συμπληρώσω ότι επειδή το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει δει αυτή την ανάγκη της συνένωσης, δημιουργεί μία αποθήκη στην Αθήνα προκειμένου από εκεί να διαθέτει τα τοπικά προϊόντα των Κυκλάδων. Αυτό είναι γνωστό, με κοινό logistic. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μονόδρομος και θέλω να πω ότι ακόμα... Ναι, αλλά κοιτάξτε, το Επιμελητήριο Κυκλάδων είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Οφείλει να εκπροσωπεί όλα. Οφείλει, αλλά υπάρχει και η ανάγκη προφανώς. Ναι, βεβαίως υπάρχει. Δεν θα μπορούσαν να είναι σπαρτά αυτά στην Αθήνα. Θα χάνονταν. Είναι λογικό. Και θέλω να πω ότι όταν είναι μονόδρομος να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τα μονοπωλιακά συμφέροντα, τα μεγάλα συμφέροντα που είναι δεδομένο ότι θα έρθουν. Και το έχετε δει ειδικά στο χώρο των τροφίμων, ναι, ότι αυτό συμβαίνει. Ναι. Άρα πρέπει να πάμε σε μια τέτοια συνθήκη. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πω για χθες ότι πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η συγκέντρωση για μας που έχουμε ζήσει εδώ όλοι το ιστορικό των συνδικαλιστικών συγκεντρώσεων στην Άξο. Είχε παλμό. Θέλω να πω ότι εκείνο που αντιλήφθηκα εγώ από τον κόσμο που εισέπραξα με τον τρόπο που παρακολούθησε την ευλαβικά, θέλω να πω, την ομιλία του κυρίου Καβαθά, αντιλήφθηκε ότι υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο συνδικαλισμού στο οποίο παίρνονται οι αποφάσεις. Ένα επίπεδο στο οποίο πρέπει να είσαι έτοιμος με τεκμηριωμένη άποψη για να διεκδικήσεις πράγματα. Και είναι ένα πολύ δύσκολο επίπεδο για να σταθείς εκεί πέρα. Δηλαδή είδανε ότι ναι, υπάρχει και κάτι άλλο και κάποιοι άνθρωποι δεν βρίσκονται τυχαία εκεί. Βάζουν πλάτη όταν πρέπει, ώστε να υπάρχει επίλυση και φωνή. Να υπάρχει φωνή, γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε δυστυχώς όλα τα προβλήματα. Κρίμα για αυτούς που δεν ακούνε την Ομοσπονδία και τη φωνή των επαγγελματιών. Όμως υπάρχει φωνή των επαγγελματιών και είναι ισχυρή και βάζει κάποια πράγματα, έστω αργά, αλλά βάζει κάποια πράγματα στο αυλάκι. Ποιες κατηγορίες επαγγελματιών περισσότερο ήρθαν σε αυτή την εκδήλωση, για να δω λιγάκι που είναι το πιο έντονο ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήματα? Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος της εστίασης είναι ο περισσότερος. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν οι περισσότεροι επαγγελματίες της εστίασης, όμως ήρθαν και υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν. Είδα τους λογιστές, οι οποίοι ήταν υπερευχαριστημένοι με την εκδήλωση, από ό,τι μας είπαν στη συνέχεια. Mm-hmm. Ήρθαν από όλα τα επαγγέλματα, οι ξενοδόχοι βέβαια ήταν εκεί, έμποροι ήρθαν, βεβαίως ήρθαν οι έμποροι, και βοήθησε στο ότι ήταν και Τετάρτη κτλ. Είχαμε ένα θέμα με την κηδεία του νέου παιδιού, ναι, δυστυχώς, που απέτρεψε κάποιους ανθρώπους, ναι, από το Αγερσανί και τις περιοχές της Πλάκας Αγίας, αν δεν μπορούσαν να έρθουν. Ναι. Το κυρίαρχο λοιπόν θέμα ήταν αυτό, και αυτή είναι η μεγάλη σημασία της σημερινής συνάντησης, διότι ο κύριος Καβαθάς και όλη η Ομοσπονδία και το Σωματείο είναι διατεθειμένο να κάνει πάρα πολλά για να αλλάξει η κουλτούρα, να αρχίσουν να σκέφτονται σαν σύνολο. Και η παρουσία του κυρίου Καβαθά εδώ, και αυτό τόνισα εγώ, ότι η παρουσία του κυρίου Καβαθά μας ενώνει, δείχνει ότι είμαστε όλοι σε μια αίθουσα, γιατί έχουμε κοινά προβλήματα. Και οι ηλεκτρολόγοι, άλλος ιδιαιτερότερα, άλλος πιο συνηθισμένα, όμως έχουμε πολλά κοινά προβλήματα και πρέπει να ενωθούμε. Μάλιστα. Επανερχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα, γιατί στη συνέχεια θα πρέπει να μας πείτε, ή μάλλον να δώσω άλλο ένα ερώτημα πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος. Κύριε Καβαθά, η ενημερωτική εκδήλωση πού εστιάστηκε και βάσει των ερωτήσεων που πιθανόν τέθηκαν, γιατί εσείς βεβαίως μπορεί να αναπτύξατε όλο το φάσμα, αλλά πού θα την εστιάζατε, ποιο είναι αυτό που ενδιαφέρει να μάθουν οι ντόπιοι επαγγελματίες? Κοιτάξτε, τα προβλήματα του επαγγελματία είναι πολλαπλά, αλλά σε κάθε περίπτωση χθες το ενδιαφέρον εντοπίζεται στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων.
είναι ένα θέμα το οποίο για μας τους επαγγελματίες του χώρου της αισθήσης και της αναψυχής είναι φλέγον, είναι επίκαιρο. Να πούμε λίγο τι είναι αυτό, γιατί μας ακούν και ναι, αυτό είναι άλλες κατηγορίες. Όταν κάποιος σε ένα κατάστημα πελάτης ακούσει μουσική, αυτή η μουσική επιχείρηση από τον νόμο υποχρεούται να καταβάλει την αμοιβή που αναλογεί στους δημιουργούς και στους συγγενείς. Είναι και δύο κατηγορίες των δημιουργών, αυτός που έγραψε ας πούμε τη μουσική ή τους στίχους, και αυτοί που έπαιξαν τη μουσική, που τραγούδησαν και έγινε το δίσκος, το CD, και οι εταιρείες που φτιάχνουν τα CD και τους δίσκους παλαιότερα. Λοιπόν, αυτό στην Ελλάδα είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ασχολούμαστε τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια, από το 1993 με την ψήφιση του νόμου 2121. Σήμερα, λόγω και της ανάκλησης αδείας της ΑΕΠΗ, ναι, που ήταν η βασική, ήταν ο κυρίαρχος στην αγορά, ναι, πνευματικών δικαιωμάτων, έχουμε να λειτουργούν δύο εταιρείες, δύο οργανισμοί, για μιλώ εταιρείες, δύο οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Η ειδική υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης του ΟΠΗ, που είναι από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, μετά την άκληση της ΑΕΠΗ, για να μην υπάρχει κενό. Ναι. Και ταυτόχρονα η αυτοδιαχείριση, η οποία εκπροσωπεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, τη ΣΥΖΑΚ, η οποία μέσω της αυτοδιαχείρισης έχει περίπου το 80% του ξένου εργοπληθωρίου στη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι ταυτόχρονα έχουμε σχεδόν διπλασιασμό των υποχρεώσεων μας έναντι των δημιουργών. Έχοντας δηλαδή βέβαια, οφείλεται και στις δύο, ναι, και στους δύο οργανισμούς πλέον. Για να το καταλάβει ο ακροατής, εάν πούμε ότι στην Ελλάδα οι τίτλοι τραγουδιών που παίζονται, είτε ελληνικά είτε ξένο ρεπερτόριο, είναι 1 εκατομμύριο τίτλοι, για το 1 εκατομμύριο μια επιχείρηση εστίασης αναψυχής, ανάλογα το είδος της, κατέβαλε ας πούμε από 100 έως 2.000 ευρώ ετησίως. Ετησίως, ναι. Σήμερα, ενώ παραμένει ο όγκος ο ίδιος, 1 εκατομμύριο τίτλοι, καλούμεθα να πληρώσουμε από, αντί για 100, 200 και αντί 2.000, 4.000. Χωρίς να αυξηθεί ο όγκος των μουσικών έργων. Λέτε λοιπόν ότι πληρώνετε και τους δύο οργανισμούς. Συν ότι πρέπει να πληρώνουμε και συγγενικά δικαιώματα, που είναι η ΓΚΕΑ, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Είναι επίσης μείζον θέμα ότι το αμοιβολόγιο είναι μονομερής ενέργεια. Παρά την προσπάθεια που έγινε με το τελευταίο νομοθέτημα, αφαιρέθηκε την τελευταία στιγμή μέσα στην ολομέλεια της Βουλής το άρθρο 46, που έλεγε το αμοιβολόγιο είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και δεν είναι μονομερής ενέργεια των οργανισμών. Άρα παραμένει ο 21. Παραμένει μονομερής. Ναι, ναι. Και να ξεκαθαρίσω ότι εδώ, ότι η μουσική είναι πολιτισμός. Δεν είναι εμπορεύσιμο προϊόν. Βεβαίως ο δημιουργός πρέπει να έχει ένα έσοδο και να ζήσει από αυτήν. Γιατί είναι η δουλειά του. Πώς πουλάμε καφέ. Έτσι. Και αυτός πρέπει να ζήσει. Αυτός γράφει μουσική ή γράφει στίχους. Έτσι. Πρέπει να πληρωθεί. Αλλά επειδή παράγει πολιτισμό, δεν είναι κάτι που είναι εμπορεύσιμο. Δεν πουλάω καφέ και τον πουλάω από ένα. Εντάξει τώρα. Δεν είναι εμπορεύσιμο. Ναι. Άρα, επειδή είναι πολιτισμό. Είναι πολιτισμό. Γιατί εάν γίνει εμπορεύσιμο, ξέρετε, η διάχυση του πολιτισμού γίνεται μέσα από τα καταστήματα εστίασης. Ναι. Εάν αύριο το πρωί όλα τα καταστήματα εστίασης δεν βάζουν μουσική. Δεν βάζουν ή πάνε σε προπληρωμένες μουσικές. Ναι. Αγνώστων. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει διάχυση του πολιτισμού. Πρέπει λοιπόν να δούμε. Εντάξει. Όχι μόνο μερός. Βλέπω μία θέση ενδιαφέρουσα, οφείλω να σας πω, με την οποία πάτε να διαπραγματευτείτε. Ναι. Ως εκεί. Όχι. Προσέξτε, για να ξεκαθαρίσω, γιατί είναι και δημόσια. Ναι, και να κλείσουμε το πρώτο μέρος με αυτό. Δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση το δικαίωμα των δημιουργών και των συγγενών. Απλά πρέπει να μπει μία τάξη, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν μας ακούγανε στο παρελθόν, σε παρελθόντα χρόνο, δεν θα έχει συμβεί το πρόβλημα με την ΑΕΠΗ. 40 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά που έχουν πάθει οι δημιουργοί. Γιατί όταν εμείς λέγαμε. Η φούσκα. Αυτά που λέγαμε εμείς για την κακοχή διαχείριση, τις αυθαιρεσίες της ΑΕΠΗ, δεν μας ακούγε κανείς. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ενημερώνω όσους και όσες ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ότι έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιοθάλαμο του Aegean Voice τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας της ΓΕΣΕΒΕ. Και βέβαια τα στελέχη που
κάλεσαν, προσκάλεσαν για να βρίσκεται στην Άξο ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, τα στελέχη του Συλλόγου Μαζικής Εστίασης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Φιλοξενία, τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Μαγκιόρο, που είμαι βέβαιη ότι πάρα πολλοί από εσάς χαίρεστε που τον ακούτε, ξέρετε εσείς, και τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, ένα στέλεχος που έρχεται από τα πολύ παλιά, παρά τον νεανικό της ηλικίας του και γραμματέα τώρα του Συλλόγου. Μιλούσαμε λοιπόν για μια εκδήλωση που διοργανώθηκε χτες στην Άξο. Είχε μια πολύ καλή συμμετοχή για τα δεδομένα της Νάξου, έτσι όπως θυμάμαι εγώ τέτοιες διοργανώσεις, περί τα 200 άτομα βρέθηκαν εκεί. Και ήδη έχουμε πει κάποια θέματα, όπως ποιο είναι το όφελος αν συνένωναν για κάποιους λόγους τις μικρές επιχειρήσεις τους ή τα επαγγέλματά τους κάποιοι. Και βεβαίως έχουμε πει, έχουμε αγγίξει και το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων που απασχολεί ιδιαίτερα τον κλάδο της εστίασης. Θα ήθελα, και επειδή είπατε κύριε Καβαθά στην αρχή ότι πόσο σημαντικό είναι οι επαγγελματίες να είναι κοντά στα σωματεία τους, ούτως ώστε εσείς μετά από αυτά τα σωματεία να αφουγκράζεστε τι συμβαίνει. Γιατί βεβαίως και μπορεί να περιοδεύετε ανά την Ελλάδα, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό να γίνεται συχνά. Πιστεύετε ότι αυτό το μήνυμα πέρασε χθες? Τι λένε γι' αυτό οι επαγγελματίες της Νάξου? Νομίζω με όσους μίλησα μετά την εκδήλωση ήταν ικανοποιημένοι από την συζήτηση που διεξήχθη, γιατί υπήρχε και ένα στάδιο ερωτήσεων των συναδέλφων προς την ΓΕΣΕΒΕ και την Ομοσπονδία Εστιατόρων, και τους δώσαμε και λύσεις σε διάφορα θέματα ή τουλάχιστον τους δώσαμε κατευθύνσεις πώς μπορούν να λύσουν τα εξειδικευμένα, τα εξατομικευμένα προβλήματα που έχει ο κάθε επαγγελματίας. Και βέβαια ίσως χρειάζεται να κάτσει κάποιος σε κάθε περιοχή μια εβδομάδα. Γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες έμποροι και βιοτέχνες είναι πάρα πολλά. Έχουν να κάνουν με το φορολογικό, έχουν να κάνουν με την υπερχρέωση, ενώ τα κόκκινα δάνεια, τη λήξη πρόθυμης φορολογικής προς τα δημόσια, τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ στην Άξο, επειδή θεωρητικά είναι σε καλύτερη μοίρα από άλλες περιοχές λόγω του τουρισμού. Γι' αυτό το λέω. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι και στην Νάξο, όπως και σε όλη την Ελλάδα, αν δεν είναι το ποσοστό που μπορεί να είναι το μέσο ποσοστό μία στις δύο επιχειρήσεις να οφείλει σε πανελλαδικό επίπεδο, να είναι μία στις τρεις στην Άξο, ενδεχόμενα. Ναι. Αλλά υπάρχει λοιπόν, είναι λέτε. Σαφές, υπάρχει. Όταν περίπου, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα ιδιωτικό χρέος, το οποίο στο σύνολό του έχει ξεπεράσει το δημόσιο, είναι πάνω από 330 δισεκατομμύρια ευρώ και περίπου 220 δισεκατομμύρια είναι ληξιπρόθεσμα, είναι στο κόκκινο και αφορά δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες. Αντιλαμβάνομαι ότι λίγο πολύ... Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει. Ναι. Είναι λοιπόν και μια και το γυρίσαμε την κουβέντα στα θέματα τα γενικότερα και όχι τα εξειδικευμένα της εστίασης. Βεβαίως το συγκεκριμένο, όλα τα θέματα αυτά αφορούν και την εστίαση, αφορούν όλα τα επαγγέλματα. Βέβαια, ναι. Αφορούν καταρχήν όλη την κοινωνία. Γιατί έχουμε βιώσει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα από το πόλεμο και εδώ, μετά την απελευθέρωση το 1944. Περάσαμε δύσκολα χρόνια, είχαμε εμφύλιο πόλεμο, είχαμε μια ερυπωμένη Ελλάδα, είχαμε φαινόμενα στιφυλίας, είχαμε φαινόμενα μετανάστευσης, πατήσαμε στα πόδια μας, φτιάξαμε μια οικονομία, βελτιώσαμε μετά τη μεταπολίτευση, άρχισε να βελτιώνεται ουσιαστικά και η οικονομική κατάσταση και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Φτάσαμε όμως το 2010... να καταρρεύσει ουσιαστικά το οικοδόμημα. Ένα οικοδόμημα που είναι σαφές ότι είχε χτιστεί σε γυάλινα πόδια. Και σε μια λογική η οποία έρχεται από την απελευθέρωση, από την Επανάσταση του 21, και τη λογική ότι τα κόμματα τα πολιτικά θέλανε τους πολίτες, όχι πολίτες αλλά πελάτες. Αυτό έφερε την κατάσταση εδώ που την έφερε, αυτή που τη διαχειρίστηκαν από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα τη χώρα και την οικονομία της χώρας, με τραγικά λάθη έφεραν τη χώρα εδώ που την έφεραν. Αλλάζει κάτι μετά από αυτή την περιπέτεια, νομίζω, την τελευταία, η οποία ήταν πολύ σκληρή για τους συνανθρώπους όλους. Προσέξτε, έχουμε κατορθώσει, γιατί είναι κατόρθωμα,
μέσα σε 8 χρόνια να φτωχοποιήσεις το 1/3 του πληθυσμού σου. Έτσι. Είναι κατόρθωμα μέσα σε 8 χρόνια να κλείσεις 250.000 επιχειρήσεις και να χαθούν περίπου 800.000 θέσεις εργασίας από τις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ. Νομίζω ότι έχουμε ως χώρα, ως λαός, έχουμε τις δυνατότητες. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στους φίλους και τους ξένους. Πιστεύω στις δυνατότητες που έχει ο ίδιος ο λαός και το έχει αποδείξει στην ιστορία του. Είμαστε εδώ πάνω από 3.000 χρόνια. Γιατί εκείνος θα παλέψει, εκείνος θα πάρει και το ρίσκο και το αποτέλεσμα. Έτσι, λογικό είναι αυτό. Ένας λαός που έχει 3.000 χρόνια ιστορία τουλάχιστον. Μιλάει την ίδια γλώσσα που μίλαγαν οι πρόγονοι μας 3.000 χρόνια πριν. Έχει τα ίδια ήθη και τα ίδια έθιμα. Έχει τον ίδιο πολιτισμό και τον βελτιώνει. Έχει δώσει τα φώτα στην ανθρωπότητα. Έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολο, 400 χρόνια σκλαβιάς. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε την Ελλάδα βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις. Αρκεί να αντιληφθούμε και εμείς, και καταρχήν και το πολιτικό σύστημα, δηλαδή οι εκπρόσωποί μας, να αντιληφθούν ότι η χώρα χρειάζεται εθνικές πολιτικές. Ναι. Εδώ τώρα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς είμαι σίγουρη ότι καθόσαστε σε ένα τραπέζι με πολιτικούς και στο παρελθόν και εξακολουθείτε, καθίσατε και κατά τη διάρκεια της κρίσης και προφανώς έχετε ήδη καθίσει τώρα που η κυβέρνηση λέει φύγαμε από τα μνημόνια. Βλέπετε κάποια διαφορά στην αντιμετώπιση? Δηλαδή να προχωρούμε όχι σε γυάλινο οικοδόμημα αλλά σε ένα στέρεο σιγά σιγά? Ανασύνθεση και ανασυγκρότηση. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος και από το επίπεδο του κοινωνικού διαλόγου που γίνεται. Ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης ο κοινωνικός διάλογος στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν προσχηματικός. Είναι να καλύψει την υποχρέωση των κυβερνήσεων να συζητούν. Αφού ήμασταν στην ουσία φτωχοποιημένοι. Με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Και ελεγχόμενοι από την Τρόικα. Έχουμε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής ανεξαρτησίας. Mm-hmm. Έτσι, η χώρα δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις μόνη της, η εθνική κυβέρνηση. Είναι σαφές ότι θέλει την έγκριση των πιστωτών μας. Έχουμε πετύχει να βγούμε από τα μνημόνια τυπικά στις 18 Αυγούστου. Mm-hmm. Η χώρα έχει ψηφίσει όμως νόμους ήδη, οι οποίοι και τη μεταμνημονιακή εποχή θα δεσμεύουν την χώρα έναντι των πιστωτών της. Και αν δεν λύσουμε τα τρία μεγάλα ρυθμιστικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, που είναι η υπερφορολόγηση, η υπερχρέωση και η έλλειψη χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακάμψει η οικονομία. Η οικονομία βρίσκεται εδώ και 1,5 χρόνο περίπου σε μια στασιμότητα, με μεγάλη βελτίωση βεβαίως, και πρέπει να είμαι ειλικρινής, και δεν είναι μόνο το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ που είναι επιστημονικός βραχίωνας της και κάνει έρευνες και μελέτες. Μελέτες και έρευνες τις οποίες χρησιμοποιεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΣΑΑ και το ΔΝΤΟΥ mm-hmm. και η Παγκόσμια Τράπεζα, γιατί είναι εγκυρότατη η λειτουργία του Ινστιτούτου. Έχουμε δυστυχώς επιβεβαιωθεί σε όλες τις προβλέψεις. Δική σας ήταν και μία πρόσφατη έρευνα που δημοσιοποιήθηκε ή άλλη συνομοσπονδία, δεν θυμάμαι. Εμείς δημοσιοποιήσαμε μία πρόσφατη, η τελευταία. Τώρα την άλλη εβδομάδα, 17 του Απρίλη, θα δημοσιοποιήσουμε την εξαμηνιαία έρευνα του οικονομικού ναι. κλίματος για τις μικρές επιχειρήσεις. Και θα κάνουμε και μία αποτίμηση δεκαετίας, δηλαδή τι υπήρχε, τι υπάρχει, τι προοπτικές μπορεί να έχουμε, τι προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον. Αλλά δυστυχώς από το 9 που ξεκίνησαν αυτές οι έρευνες, δυστυχώς η ΓΕΣΕΒΕ επιβεβαιωνόταν επί το δυσμενέστερο. Σήμερα λοιπόν να σας πω ότι η τελευταία έρευνα δώσαμε για τα ελληνικά νοικοκυριά, είναι για τα εισοδήματα και τις δαπάνες των ελληνικών mm-hmm. νοικοκυριών. Να σας δώσω μερικά στοιχεία ότι το 30% των ελληνικών νοικοκυριών ζει με εισοδήματα ετήσια κάτω των 10.000 ευρώ. Να σας δώσω ένα δεύτερο σημείο που για μένα είναι ουσιαστικό, είναι ότι στο ερώτημα από πού προέρχεται το κύριο εισόδημα της οικογένειας του νοικοκυριού, η απάντηση του 50%, 49% για να είμαι ακριβής, 49% δηλώνει από τη σύνταξη κάποιου μέλους της οικογένειας. Άλλωστε, προχθές είπαμε τα τελευταία στοιχεία, οι συνταξιούχοι είναι περισσότεροι από τους εν ενεργεία. Μάλιστα. Αυτό δεν δίνει προοπτική στη χώρα. Εάν αυτό το λάβει κάποιος υπόψη, 450.000 Ελληνόπουλα που ξενιτεύτηκαν. Σε σύνολο έχουν φύγει στα χρόνια της κρίσης από την Ελλάδα 710.000 συμπολίτες μας. Mm-hmm. Περίπου το 6% του πληθυσμού. Έχουμε υπογεννητικότητα από το 2013 και εδώ
Κάθε χρόνο τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις. Δεν είχε γίνει αυτό τα τελευταία 80 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, εάν πάμε στην πρόβλεψη της Στατιστικής Αρχής ότι το 2050 η χώρα θα έχει πληθυσμό αντί για 11 εκατομμύρια 8 ναι. και το 50% του πληθυσμού θα είναι πάνω από 55 ετών, νομίζω ότι αυτό είναι ένα καμπανάκι για όλους μας, και για την κοινωνία αλλά και την ίδια και το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα. Ναι. Και γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για εθνικές πολιτικές. Μάλιστα. Στα μεγάλα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας, την άμυνα, την υγεία, την παιδεία, την οικονομία. Το κοινωνικό κράτος. Ναι. Να δούμε τώρα πώς θα βάλουμε το νέο οικοδόμημα μας σε στέρεες βάσεις και όχι. Να λειτουργήσουμε καταρχήν εμείς. Πάνω σε άμμο. Όχι ως πελάτες αλλά ως πολίτες. Ναι, σωστό. Έτσι, μην βλέπουμε το δικό μας συμφέρον. Όχι. Το ατομικό, το οικογενειακό. Να βολέψω το παιδί μου. Γιατί έτσι δουλέψαμε όλα τα χρόνια. Για να πούμε και τις δικές μας ευθύνες. Γιατί αν δεν κάνεις και την αυτοκριτική σου, δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιώσεις κάτι. Mm-hmm. Πρέπει να διδαχθείς από τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν. Πρέπει να διδαχθεί το πολιτικό σύστημα και βεβαίως να διδαχθεί και η ίδια η κοινωνία και ο λαός και αν θέλουμε να μιλάμε στον πολίτη και να τον κοιτάμε στα μάτια. Εκτός αν θέλουμε να κοιτάμε, να του λέμε, να του φτιάχνουμε σενάρια και όνειρα και να του δημιουργούμε όνειρα για καλύτερες μέρες και κάθε χρόνο να είναι χειρότερα τα πράγματα. Ναι. Να πάω και πάλι στον πρόεδρο του Συλλόγου Μαζικής Εστίασης, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φιλοξενία. Κύριε Μαγκιόρε, εσείς τι λέτε όσον αφορά αυτή το σημαντικό του ζητήματος να βρίσκεται ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας, ο επιτιδευματίας κοντά στο σωματείο του, πόσο τον ωφελεί και αν αυτό... Έγινε σαφές, βέβαια αυτό μας λέει τώρα ο κύριος Καβαθάς, αλλά θέλω και τη δική σας άποψη, τουλάχιστον σε όσους παραστάθηκαν χθες. Ωραία. Στην εκδήλωση. Κοιτάξτε να δείτε, καλώς ή κακώς στο κλάδο μας υπάρχουν κάποια ζητήματα, κάποια θέματα τα οποία είναι λίγο θολά, ας πούμε μετέωρα, αν θέλετε, συνεχώς μεταβαλλόμενα. Επομένως, οι περισσότεροι επαγγελματίες πολλές φορές δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό ακριβώς το έργο επιτελεί ο Σύλλογος Μαζικής Εστίασης και ειδικά εδώ στην Άξο και το Συμβούλιο αυτού, να δίνει τις κατευθύνσεις και να διαλευκάνει τα ζητήματα τα οποία δυσκολεύουν τις εξελίξεις του κλάδου και την καθημερινότητα και το κάθε επαγγελματία, ναι. Στο επαγγελματικό τομέα, ακριβώς. Επομένως, εμείς ζητάμε από τους ανθρώπους να είναι κοντά στο Σύλλογο για να ενημερώνονται αφενός, να παίρνουν τις κατευθύνσεις και τις συμβουλές από τα μέλη του Συμβουλίου, που είναι περισσότερο γνώστης και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, την Πανελλήνια, υπάρχουν λύσεις, ακόμα και σε αυτά τα ζητήματα, mm-hmm. και να γίνεται λίγο πιο εύκολο το έργο τους. Ναι. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας. Και είναι το πιο σημαντικό όμως όταν βρίσκονται σε δυσχερή θέση για διάφορα ζητήματα ή σε άγνοια. Ακριβώς. Ή σε άγνοια. Ακριβώς. Η γνώση είναι δύναμη. Ναι, ακριβώς. Γιατί βλέπω, για παράδειγμα, πολλές φορές και εσείς και ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος και άλλοι επιτιδευματίες όπως οι ηλεκτρολόγοι, ότι βγάζουν ανακοινώσεις για να ενημερώνουν. Προσέξτε εδώ για τα πνευματικά δικαιώματα, μην κάνετε κάτι. Λέτε εσείς, για παράδειγμα, ακόμη μέχρι να σας ενημερώσουμε. Βγαίνουν ηλεκτρολόγοι και λένε, φυστούμε την προσοχή να μην παίρνει ο κόσμος. Ας το πούμε, να φροντίζει να παίρνει ηλεκτρολόγους οι οποίοι έχουν το ανάλογο πτυχίο για να είναι το ρεύμα τους έτσι όπως πρέπει και η άδεια κλπ. Αντίστοιχο εμποροεπαγγελματικό συνιστά τι δεν πρέπει να κάνουν στις εκπτώσεις οι επαγγελματίες. Και όλο αυτό είναι μενθετικό, αλλά πολλές φορές διαρωτώ με κατά πόσο φτάνει στους πολλούς όλες αυτές οι ανακοινώσεις. Γιατί όσο και αν προσπαθούν και τα μέσα ενημέρωση να βοηθούν τους συλλόγους, διότι δημοσιεύουν αυτές τις ανακοινώσεις, νομίζω ότι δεν φτάνουν σε όλο τον κόσμο τον επαγγελματικό. Έτσι ακριβώς είναι, όπως είπε και πριν ο κύριος Καβαθάς, ο καθένας από εμάς πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, ο καθένας από εμάς έχει ευθύνη και πρέπει από το δικό του μετερίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να συσπυρώνεται, να βρίσκεται κοντά στο σύλλογο και να είμαστε όλοι μία γροθιά. Μάλιστα. Και να πάω στον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο για να κάνω, κύριε Μαγκιόρε, την αντίστροφη ερώτηση αυτού που είπατε. Ο κόσμος πρέπει να είναι και επαγγελματίες κοντά στο Σύλλογο και μας είπε ο κύριος Μαγκιόρος και συνοπτικά βέβαια, αλλά ουσιαστικά το λόγο. Και εγώ ρωτώ, κατά πόσο ο Σύλλογος είναι κοντά στον επαγγελματία, κύριε Παπαδόπουλε? Ο Σύλλογος είναι πολύ κοντά στον επαγγελματία και οι επαγγελματίες πρέπει να καταλάβουν ότι όταν ο Σύλλογος χαράζει μια στρατηγική, πρέπει να την ακολουθούν.
δεν πρέπει να εκλαμβάνεται μία καχυποψία και μία καθυστέρηση. Ότι ωφελείται όσα, τα γένια σας, δηλαδή, ως αδυναμία, ως συμβούλιο, για παράδειγμα. Ως αδυναμία του σωματείου να πάρει θέση. Mm-hmm. Το σωματείο, συντονισμένο πάντα με την Ομοσπονδία, πολλές φορές περιμένει να οριμάσουν κάποιες καταστάσεις για να χαράξει μία στρατηγική. Και δεν μπορεί, κυρία Μαύρου, όλα τα πράγματα να βγαίνουν στον αέρα και να λέμε δημόσια κάποια πράγματα. Πρέπει να μην εκλαμβάνεται αυτό σαν αδυναμία, να είναι κοντά μας. Εμείς ποτέ δεν αρνούμαστε, τα κινητά μας χτυπάνε διαρκώς. Ποτέ δεν αρνούμαστε να ενημερώσουμε τους επαγγελματίες για το τι πρέπει να κάνουν. Αλλά πρέπει, όπως είπατε, όταν βγαίνει μια ανακοίνωση, να την κοιτάνε ευλαβικά. Ευλαβικά, διότι κάτι θέλει να πει. Πολλά από, αυτά τα πράγματα, πολλά από αυτά τα πράγματα που ανέφερε χθες ο κύριος Καβαθάς έχουν βγει με δελτία τύπου, γιατί είναι στρατηγικές που έχει χαράξει η Ομοσπονδία και μας έχει ενημερώσει και εμάς. Λοιπόν, και φάνηκαν πολλοί σαν να τα ακούνε την πρώτη φορά. Έτσι, αυτό που παιδιά, αφού τα έχουμε, και είναι να ευχαριστήσουμε και εσάς τα μέσα ενημέρωσης, διότι αστραπιαία όποτε λαμβάνετε τα δελτία τύπου, τα αναπαράγετε. Και όλοι, ρε παιδιά, το βάλαμε εκεί, το βάλαμε εκεί, το βάλαμε εκεί, το βάλαμε στο Facebook του σωματείου, που ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε όλοι. Να το... Και να σας πω κάτι, και θέλω να πω να κάτι ναι. εδώ, και δεν θέλω να, αυτό να φανεί, ας πούμε, κάπως, ναι, κάντε like στην ανακοίνωση του συλλόγου, δείξτε ότι τη διαβάσατε, δείξτε ότι είστε μαζί. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, δηλαδή να το επικοινωνούμε και στις συναντήσεις μεταξύ μας. Έγινε αυτό, έγινε αυτό. Γιατί το κάνουνε? Εμείς έχουμε κάποιο λόγο και έχουμε και την ευθύνη, κυρία Μαύρου. Έχουμε και την ευθύνη, και θέλω να πω εδώ για την Ομοσπονδία ότι πολλές φορές, θεωρείται ότι τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι κάπως. Όμως έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και δικαιώνει. Και δικαιώνει τις αποφάσεις μας. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη να μην βάλουμε τον κλάδο σε περιπέτειες. Δεν μπορούμε λοιπόν έτσι να παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις. Κάτι περιμένουμε. Συντονιστείτε κοντά μας οι επαγγελματίες για να έχετε λύσει τα προβλήματά σας. Μάλιστα. Αυτό είναι το μήνυμα. Άρα πάλι με πάτε σε αυτό που είπε ο κύριος Μαγκιώρος. Πόσο επαγγελματίες πρέπει να είναι κοντά στο σωματείο. Αυτό δηλαδή είναι το βασικό. Γιατί εγώ έχω ακούσει στο παρελθόν, δεν αφορά το δικό σας σωματείο, επαγγελματία, επιχειρηματία, ο οποίος μου λέει, μα ποιο είναι αυτό το σωματείο? Με θυμάται όταν είναι να μου δώσει το ωράριο και όταν είναι να γίνει και γενική συνέλευση για να πάω να τους ψηφίσω. Δεν τους θέλω καθόλου. Θέλω να δώσω την πάσα αυτή. Μήπως περιμένει κάτι άλλο στον κύριο Καβαθά? Στον κύριο πρόεδρο. Ωραία. Ναι. Γιατί... Λοιπόν, μήπως περιμένει, κύριε Καβαθά, κάποια άλλη αντιμετώπιση ο επαγγελματίας κάθε τύπου από το τοπικό σωματείο του? Δηλαδή θέλει να βλέπει τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Μαγκιώρο να περνούν από το κατάστημά του έστω σε κάποια διαστήματα και να δείχνουν το ενδιαφέρον τους? Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων ένας... Από τη στιγμή που υπάρχει και τόση πια πληροφόρηση και μέσω του διαδικτύου. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από την πληροφόρηση που φτάνει στα μέλη μας. Άρα συμφωνείτε με αυτό που λέω, που έχω εκλάβει. Και όταν φτάνει δεν την διαβάζουν όπως πρέπει να τη διαβάζουν. Ναι. Απλά πεταχτά, τι λέει, έλα μωρέ, εντάξει, ναι. Και φαινόμαστε πάρα πολλές φορές ως επαγγελματίες έμποροι βιοτέχνες να μην έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί για θέματα που αφορούν τον κλάδο το οποίο προερχόμεθα. Πώς χρησιμοποιείτε κι εσείς ξύλινη γλώσσα, σαν τους πολιτικούς? Καθόλου. Ίσα-ίσα προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ κοντά. Όχι εσείς προσωπικά, ξέρετε. Τα σωματεία, ναι. Ναι. Όχι, δεν με αξινίζει γλώσσα. Να σου πω ένα γεγονός το οποίο θα σας δώσει ίσως μια εξήγηση στο φαινόμενο. Στο φαινόμενο. Ναι. Η ΓΕΣΕΒΕ έχει 140.000 μέλη. Mm-hmm. Φυσικά πρόσωπα μέσω των πρωτοβάθμιων οργανώσεων. Ναι, ναι. Έτσι. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει? Έχουμε το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, που είναι ο επιστημονικός βραχίονος, mm-hmm. όπως σας είπα προηγουμένως, ο οποίος κάνει πάρα πολλά έργα για προσώπηση των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Ξέρετε ποιοι είναι ωφελούμενοι? Τα μη μέλη μας. Μάλιστα. Γιατί? Γιατί ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται και πληροφορούνται άμεσα. Τα μέλη μας επαναπαύονται. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει 20 κλάστερ. Δεν είναι τα μέλη μας. Έχουμε κάνει καινοτομία. Δεν ήταν μέλη μας. Έχουμε κάνει βιομηχανική πατέντα. Δεν ήταν μέλη μας. Και κέρδισαν. Μήπως δεν θέλουν να αναβαθμίσουν?
Όχι. Μήπως δεν θέλουν... Έχουμε μείνει πίσω στη σχέση με την οργάνωση. Το θέμα δεν είναι η οργάνωση, εάν λειτουργεί. Η οργάνωση εδώ λειτουργεί. Ναι. Εδώ δεν μπορεί να έχει κάποιος παράπονα από την τοπική ένωση της εστίασης. Σε αντίθεση με νησιά που είναι, θεωρούνται η κορυφή της πυραμίδας στον τουρισμό και πληροφορούμε ότι έχουν αδρανή ή καθόλου σωματεία εστίασης, για παράδειγμα. Και είναι πληθώρα τα καταστήματα εστίασης. Ξέρετε γιατί? Διότι θεωρούν ότι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα τους μόνοι τους, ο καθένας όσο μια φυσική οντότητα, να λύσουν τα θέματα. Τα θέματα είναι τόσο σύνθετα πλέον που και εμείς ως ΓΕΣΕΒΕ, αν δεν είχαμε το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, που είναι τους ειδικούς του σας, τους επιστήμονες, οι οποίοι τεκμηριώνουν τις θέσεις πολιτικής που χαράσει η ΓΕΣΕΒΕ, μπορεί η διοίκηση να χαράσει πολιτικές, αλλά αυτές πρέπει να τεκμηριωθούν. Σήμερα η διεκδίκηση δεν είναι μόνο να βγούμε στον δρόμο να βάλουμε ένα πανό. Δεν λέω ότι και η αγωνιστική αυτή η διαδικασία δεν χρειάζεται στο συνδικαλιστικό κίνημα, χρειάζεται. Αλλά όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται σε υψηλά επίπεδα, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί χρειάζεται να έχεις θέσεις και τεκμηριωμένες θέσεις. Εκεί λοιπόν έχεις ένα επιστημονικό βραχείο, ένα Ινστιτούτο, το οποίο λειτουργεί 12-13 χρόνια τώρα και το οποίο έχει τη δυνατότητα να κάνει μελέτες και έρευνες και κλαδικές. Και έτσι ώστε να τις ενσωματωθούν, να ενσωματωθούν αυτές οι αλλαγές και στις επιχειρήσεις. Να σας πω ότι ήρθαν τρία παιδιά, απλά ένα παράδειγμα. Τρία νέα παιδιά. Η Ενώτεξ, μια εταιρεία για τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα. Λοιπόν, η πατέντα, φτιάξανε μια πατέντα η οποία μετατρέπει ένα κείμενο που δίνεται σε έναν υπολογιστή σε ανθρώπινη φωνή, ναι, με επιτυχία το 99% να κάνει ανθρώπινη φωνή. Ναι. Από μίμηση ανθρώπινης φωνής, το μηχάνημα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τους πατεντάραμε το Ινστιτούτο ως παροχή. Μάλιστα. Δωρεάν. Μάλιστα. Τους επατεντάρισε το ότι έγινε. Έγινε. Στο χρόνο πάνω εξαγοράστηκε από τη Samsung και εξαγοράστηκε σε ένα τεράστιο νούμερο. Μάλιστα. Έτσι. Μπράβο. Δηλαδή, αυτός, και σε εσάς και σε εκείνους, ναι, που είχαν την έρευνα. Εμάς είναι υποχρέωση. Ναι. Έχουμε λοιπόν, εάν μπουν οι συνάδελφοι, πέρα από ότι έχουν ένα σημείο αναφοράς την τοπική ένωση, εάν μπουν στο site της ΓΕΣΕΒΕ ή του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, ιδιαίτερα του Ινστιτούτου, ναι, εκεί που υπάρχουν προγράμματα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή, μέσα από το ΕΣΠΑ, ενίσχυση της επιχείρησης, καινοτομία, θα έχουν ωφεληθούν εφόσον έχουν την συγκεκριμένη πρόταση. Αλλά πρέπει να έχουμε και μία πρόταση και να μπούμε και σε μία λογική και να καταλάβουμε και το αναφέρουμε και απευθύνουμε στους επαγγελματίες ότι οι επενδύσεις είναι καλές όταν έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους. Δεν μπαίνουμε σε ένα ΕΣΠΑ για να κάνουμε μία επένδυση. Την έχουμε την επένδυση στημένη. Έχουμε εξασφαλίσει πόρους είτε από ίδια κεφάλαια είτε από δανεισμό. Κάνουμε και την αίτησή μας στο ΕΣΠΑ και αν μας εγκριθεί, έχει καλώς, θα πάρουμε και την επιδότηση, ναι, που λέει το ΕΣΠΑ. Γιατί στην Ελλάδα κατασπαταλήσαμε, επιτρέψτε μου κύριε Μαύρο, κατασπαταλήσαμε τέσσερα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Τα τρία πρώτα, να σας πω ότι ήταν 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν αυτά τα 110 δισεκατομμύρια είχαν επενδυθεί στην ελληνική οικονομία και εδώ είναι ευθύνη των κυβερνήσεων, η Ελλάδα δεν θα είχε μπει ποτέ σε οικονομική κρίση και θα ήταν από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αν τα λεφτά αξιοποιούνταν, δεν αξιοποιήσαμε 110 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 50% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μιας χρονιάς. Εμείς το κατασπαταλήσαμε χωρίς να κάνουμε τις αντίστοιχες επενδύσεις. Μάλιστα. Κύριε, επειδή πρέπει να ολοκληρώνουμε, θα ήθελα μία κουβέντα από όλους σας. Θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο της μαζικής εστίασης, τον κύριο Γιάννη Μαγκιόρο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η τιμή μας που ήμασταν εδώ. Δική και μου. Το μήνυμά μας είναι ότι ο Σύλλογος είναι εδώ για όλους τους επαγγελματίες και όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε καλύτερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μάλιστα. Κύριος Παπαδόπουλος. Εγώ σαν πιο παλιός να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί βλέπω αυτή η καρπή που έπεσαν σε ένα άγωνο, σε ένα ξερό χωράφι, έχουν αρχίσει και έχουν ανθίσει και όλο και μεγαλώνει η ευαισθησία και αλλάζει η κουλτούρα των επαγγελματιών γύρω από τη συσπήρωση στα σωματεία. Και κύριε Καβαθά, να παραφράσω τη ρίση του αείμνηστου Κέννεντι. Μη ρωτάς τι έκανε η Αμερική για σένα, κοίτα τι έκανες εσύ για την Αμερική. Να πούμε λοιπόν ότι μη ρωτάτε τι έκανε το τοπικό σωματείο για εσάς, μην κοιτάτε
τι έκανε η Ομοσπονδία για εσάς, μην ρωτάτε τι κάνει για εσάς. Ρωτήστε τον εαυτό μας ο καθένας, σας ρωτήσει τον εαυτό μας ο καθένας τι κάναμε εμείς για την τοπικό μας σωματείο, για την Ομοσπονδία και για τη Συνομοσπονδία.